Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου, αλλά και τιμή που συμμετείχα στη συλλογική συγγραφή του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα. Αισθάνθηκα ότι συνέχιζα μια προσπάθεια που ξεκίνησα προσωπικά με την έκδοση του βιβλίου μου με τίτλο «Η πανδημία COVID-19 ως επιστημονική και κοινωνική πρόκληση στον 21ο αιώνα». Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, σε αυτό θα αναφερθώ κύρια, είπε κάποια πράγματα ο σύντροφος ο Γιώργος, αναδεικνύεται ότι η αιτιότητα της συχνότητας ανάδυσης και της ταχύτατης εξέλιξης των νέων μολυσματικών ιών εδράζεται στις κυρίαρχες οικονομικές δομές, δηλαδή τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, ιδιαίτερα στον κτηνοτροφικό και γεωργικό τομέα. Αποσιωπάται συνειδητά η σχέση αυτή, για ευνόητους λόγους για τους κεφαλαιοκράτες, όσο και οι περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών τονίζουν ότι το εμπόριο εξωτικών ειδών, η βρώση άγριων ζώων και το κυριότερο η αυξανόμενη ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη παγκοσμίως είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ανάδυση και διάδοση νέων ασθενειών. Περίπου 200.000 παγκολίνοι θανατώνονται ετησίως στην Ασία, τόσο για παραγωγή φαρμάκων για την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, όσο και για το κρέας τους. Η διαστροφή στη συνειδητοποίηση κοινωνικών αναγκών που επιβάλλει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής οδηγεί στη φυλάκιση της μοσχοβαλής στις ασιατικές χώρες και στην εκμετάλλευσή της για την παραγωγή του αρωματική καφέ κοπή Λουάκ από τα κόπρανά της, που η τιμή του μπορεί να ξεπεράσει και τα 500 ευρώ το κιλό. Είναι γνωστό πως οι κορονοϊοί εύκολα ανασυνδυάζονται στη φύση. Αυτό πιθανά να συνέβη στις λαϊκές αγορές της Άπου Ανατολής, όπου άνθρωποι, νυχτερίδες, μοσχοβαλές, παγκολίνοι, κότες, γουρούνια κλπ. Συνετάσσουν σε ένα λησβερίσι εικόνα ανταλλαγών. Επιπρόσθετα, σε σχέση με τα παραπάνω, θα ήθελα να τονίσω η χαμπουργκεροποίηση του τροπικού δάσους με τη δραματική αύξηση στη βιομηχανία του βόηγου κρέατος οδήγησε και στην ταυτόχρονη εμφάνιση των αιμορραγικών πυρετών. Η στροφή προς τη μαζική παραγωγή προϊόντων καμήλας ευνόησε την εμφάνιση του MERS-CoV το 2003. Ποτέ άλλοτε τα ζώα που εκτρέφονται, ειδικά τα γουρούνια, τα πουλερικά, οι καμήλες και οι αγελάδες, δεν ζούσαν σε μικρούς χώρους, κλουβιά και σε ανήλικες αποθήκες. Αυτό στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής λέγεται οικονομία κλίμακας. Επιλέγονται οι μονοκαλλιέργειες, δηλαδή τα ζώα, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα σε κρέας και γάλα, καταργεί τη βιοποικιλότητα και προσφέρεται το καλύτερο περιβάλλον για τη βιολογική προσαρμογή, αναπαραγωγή και ανασυνδυασμό των ιών. Έτσι παρουσιάζονται νέες ασθένειες που μπορούν να εξελίσσονται και σε πανδημίες με την εντατική εκτροφή και αναπαραγωγή ζώων, με την κακή τους διατροφή για τη μείωση του κόστους παραγωγής του τελικού προϊόντος και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού κέρδους για τον καπιταλιστή. Τα παραπάνω φυσικά πάνε παρέα με την αποψήλωση και την καταστροφή των δασών που σημαίνουν διατάραξη των σχέσεων και της ισορροπημένης συνύπαρξης ζώων με την καταστροφή των οικοσυστημάτων. Και για να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά μου και όλοι αρχίσουμε να επιστρέφουμε στα χωριά μας που θα οργανώσουμε τις ατομικές μικροκαλλιέργειες, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που τονίζεται στο βιβλίο σελίδα 52. Αυτό που καθημερινά αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι η υπεύθυνη για την ανάδυση νέων επιδημιών πανδημιών δεν είναι η μαζική βιομηχανική παραγωγή καθαυτή, αλλά η όρη που πραγματοποιείται στον καπιταλισμό. Έτσι, ενώ η ανάπτυξη της επιστήμης ως κυρίαρχης παραγωγικής δύναμης προσφέρει αντικειμενικά τρόπους πρόληψης των επιδημιών, πανδημιών ή περιορισμού των ασθενειών, αυτοί οι τρόποι στο φιλτράρισμα κέρδους όφελους δεν αποτελούν προτεραιότητα στην καπιταλιστική κοινωνία. Για τον αόρατο εχθρό, είπε ο Γιώργος κάποια πράγματα. Το πρώτο διάστημα της πανδημίας ακούγαμε από τα επίσημα χείλη της επιστήμης τα περί αόρατου εχθρού, την εποχή που με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορούμε να δούμε τον κάθε ιό και όταν το 2021 υπήρχαν 140.000 δημοσιεύσεις για την COVID-19. Πάλι καλά που δεν μας πρότειναν να αυτομαστιγωνόμαστε για να ξορκίσουμε το κακό, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο για την ιστορία των πανδημιών και της βουβονικής πανόλης.
Τέτοιες εκφράσεις αποδομούν την ορθολογική σκέψη, ενισχύουν τον αγνωστικισμό και τις μεταφυσικές προσεγγίσεις. Κάτι άλλο που ακούγεται και θα είναι πολύ συχνό για τις πανδημίες που έρχονται, γιατί δεν θα απαλλαγούμε εγώ τις πανδημίες, είναι που στην μοριακή βιολογία λέγεται γονιδιακό άλμα. Γνωρίζουμε ότι ο ιός της νυχτερίδας μοιάζει σε ποσοστό 96,5 με τον αντίστοιχο του ανθρώπου. Υπολογίζονται με μοντέλα γενετικής εξέλιξης ότι για να περάσει και να προσαρμοστεί στον ανθρώπινο οργανισμό ένας τέτοιος ιός θα χρειαζόταν τουλάχιστον 50 με 80 χρόνια. Για τους λόγους που αναφέρουμε προηγουμένως, εξηγείται το μεγάλο γονιδιακό άλμα που μεταφράζεται με τη μεταπίδηση των ιών από κάποια κατώτερα ζώα στον άνθρωπο. Συνεπώς, καθημερινά οι ιοί λαμβάνουν μηνύματα για τάχιστες προσαρμογές στους ανώτερους οργανισμούς από την εγκληματική συμπεριφορά του κεφαλαίου στον άναρχο, ανισόρροπο μεταβολισμό της φύσης και την καταστροφή των οικοσυστημάτων. Ο τίτλος του βιβλίου «Πανδημία COVID-19, ο καπιταλισμός στη Δύση του» προσεγγίζει ολιστικά το θέμα της πανδημίας. Οι αναφορές των κλασικών για τις πανδημίες, στοιχεία για την ιστορία των πανδημιών, η αντιμετώπιση της ευλογίας στην πρώην Σοβιετική Ένωση που καταδεικνύει την ανωτερότητα του σοσιαλισμού στα θέματα υγείας σε σχέση με τον καπιταλισμό, τα διατάγματα του Λένιν για τις πανδημίες, η ιστορία των εμβολίων και η διπλωματική γύρω από αυτά, ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες της Αφρικής και όλα τα υπόλοιπα σημαντικά κεφάλαια του, αποτελούν εγγύηση για το όμορφο ταξίδι του. Η παρουσία και η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα σήμερα και ο πρόλογος του Πολιτικού Γραφείου καταδεικνύουν έμπρακτα τη σοβαρότητα με την οποία βλέπει το κόμμα μας τα θέματα της υγείας του λαού, αλλά και της τρέχουσας πανδημίας. Ας αποτελέσει συνεπώς και αυτό το βιβλίο, γιατί το αξίζει, ένα επιπρόσθετο όπλο στη φαρέτρα του κόμματος για τη σωστή ενημέρωση των ανθρώπων της βιοιατρικής επιστήμης και ευρύτερα του λαού μας. Θα ήθελα να κλείσω εκφράζοντας τη χαρά μου για το παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό για έναν μοριακό βιολόγο, γενετιστή, με 30χρονη και πλέον έρευνα στον καρκίνο και με την τύχη του κομμουνιστή, να βρίσκει τις λέξεις γονιδιωματική, πρωτεομική, σε ένα βιβλίο που έχει τη συλλογική σφραγίδα του κόμματος. Μετά την ανακάλυψη της διπλής έλκας του DNA το 1953, ανακαλύφθηκαν τα ογκογονίδια ως αιτιότητα του καρκίνου. Γνωρίζουμε από το 2000 τα 20.462 γονίδια του ανθρώπινου DNA. Κατανοούνται πλέον πολλές ασθένειες στη γενετική τους βάση με τις μεταλλάξεις του DNA. Δεν θα υπήρχε η δυνατότητα για το μοριακό τεστ του ιού SARS αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η ανακάλυψη της διπλής έλκας του DNA. Το κόμμα μας που διανύει το 104ο έτος της ηλικίας του θα πρέπει να τρει την νιώτη του με το αγκάλιασμα της κάθε ανακάλυψης της επιστήμης. Πλέον αρχίζουμε να μιλάμε για την ιατρική ακριβίας που θα εκφράζεται με την εξατομικευμένη θεραπεία, κάπου αναφέρεται στο βιβλίο, τη θεραπεία που θα σχεδιάζεται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Οι τεχνολογίες νέας γενιάς γονιδιωματικής πρωτοιομικής το καθιστά αυτό εφικτό. Είναι καθήκον του κόμματός μας και του κινήματος γενικότερα να διεκδικούν καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες για το λαό μας στη βάση και των απίστευτων δυνατοτήτων που παρέχει η επιστήμη. Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η γονιδιακή θεραπεία στο DNA του καπιταλισμού δεν μπορεί να υπάρξει, αυτό είναι έργο των μεταρρυθμιστών που ξεκίνησε από την εποχή του Αριστοτέλη του Πλάτωνα με την πολιτεία των Αρίστων, που αν μη τι άλλο αποδείχθηκε ουτοπία, εμείς προτάσουμε το δικό μας όραμα, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, που το νέο DNA νέοι του θα έχει σχεδιαστεί με ψιλοβερονιά από τη συλλογική προσπάθεια της κοινωνίας με το ΚΚΕ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.